Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι καλό για την ομάδα μας που μιλάμε δεύτερη. Ίσως να είναι καλό. Θα δείξει βέβαια. Τα χαρακτηριστικά του ασθενούς μας τα περιέγραψε ο συνάδελφος λίγο πιο πριν. Αναλύοντας λοιπόν λίγο αυτόν τον άρρωστο, βλέπουμε ότι έχουμε έναν άρρωστο 71 ετών, σχετικά νέο. Δεν αναφέρει προβλήματα υγείας, άρα έχει ένα προσδοκόμενο τουλάχιστον δεκαετίας. Σεξουαλικά ενεργός με ήπια δυσουρία. Η σταδιοποίηση που μας δόθηκε είναι κλινικό ταφένα νύχη μυχή, που σημαίνει εντοπισμένος καρκίνος προστάτη, με ένα Gleason score 3/4. Κατάληψη 4 τεμαχίδια από τα 10, κατά 30% διήθηση και τον καθιστά προφανώς κλινικά σημαντικό καρκίνο. Εδώ έχουμε βάλει ένα slide που φαίνεται ότι αυτός ο άρρωστος πραγματικά χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Δεν του λέμε πήγαινε σπίτι σου, κάνε watchful waiting και τέτοια. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση τη μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Urology το 2011. Εάν δεν χειρουργηθεί σε 6 μήνες, δεν αντιμετωπιστεί εν πάση περιπτώσει σε 6 μήνες, έχει πιθανότητα να ανέβει άση Gleason score και να κάνει και βιοχημική εξέλιξη και υποτροπή αν χειρουργηθεί αργότερα. Η ριζική προστατεκτομή έχει αποδείξει το ότι μπορεί να βελτιώσει το ποσοστό επιβίωσης των αρρώστων πάνω από 10 χρόνια και μειώνει και την πιθανότητα μεταστατικής νόσου, δημοσιευμένη σε πολλές μελέτες. Όσον αφορά τις επιπλοκές της, σαφώς οι κυριότερες επιπλοκές εντοπίζονται στα θέματα της ακράτειας όρων και της θητικής δυσλειτουργίας. Τα αναφερόμενα ποσοστά, όσον αφορά τη θητική δυσλειτουργία, κυμαίνονται από 29% έως 100%. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με το εάν το χειρουργείο ήταν για τα αγκιονευρώιδε μάτια καταστροφικό ή όχι. Ένα άλλο θέμα, το θέμα της ακράτειας. Τα πολύ ψηλά ποσοστά που μπορεί να φαίνονται στο 4-5% στο slide test incontinence κυρίως αφορούν την πρώτη άμεση μεταγχειρητική περίοδο, καθώς μετά τον πρώτο χρόνο τα τελικά ποσοστά ακράτειας κυμαίνονται γύρω στο 7,7% όπως έχουν γραφτεί στα guidelines. Μια συγκριτική μελέτη της βραχυθεραπείας με τη ριζική προστατεκτομή σε 1.700 αρρώστους που δημοσιεύτηκε το 2005 δείχνει ότι σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου στην πενταετία η βιοχημική υποτροπή ήταν 94% για τη ριζική προστατεκτομή και 89% για τη βραχυθεραπεία. Δημοσιευμένο μάλιστα σε περιοδικό βραχυθεραπείας. Πόσο τραγικές μπορεί να είναι οι επιπλοκές στον άρρωστο μετά τη ριζική? Περίπου το 90% των αρρώστων μετά από ριζική είναι εγκρατής. Ένα 68% διατηρούν τη στήση τους, ενώ η ποιότητα ζωής σε αυτούς που έκαναν βραχυθεραπεία δεν φαίνεται να είναι και καλύτερη από αυτούς που έκαναν ριζική προστατεκτομή. Ένα άρθρο το οποίο βλέπετε ότι είναι παλιό, είναι βιβλιογραφία του 2001, κάτι που δείχνει ότι η ριζική προστατεκτομή έχει να δείξει αποτελέσματα από παλιά και δεν είναι κάτι το οποίο το κατάφερε τον πρόσφατο καιρό. Και δεύτερον, ότι μέσα σε αυτή τη δεκαετία σίγουρα αυτά τα ποσοστά μπορεί να έχουν γίνει και καλύτερα. Οι επιπλοκές μετά από τη βραχυθεραπεία σε ένα άρρωστο το οποίο σε εμφανίζει ήδη δυσουρία. Σύμφωνα με αυτά τα οποία φαίνονται στα guidelines, οι άρρωστοι οι οποίοι υποβάλλονται σε βραχυθεραπεία έχουν περισσότερο ερεθιστικά συμπτώματα σε σχέση με την ούρηση. 33,8% αναφέρεται και μάλιστα από αυτούς ένα 10% χρειάστηκε να χειρουργηθεί. Η δε αισθητική δυσλειτουργία ήταν στο 16,7% και από αυτούς ένα 4% αντιμετωπίστηκε χειρουργικά. Οι δε επιπλοκές από το έντερο έφταναν μέχρι 21% και μάλιστα σχεδόν 1% από αυτούς χειρουργήθηκε γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την ακράτεια ούρων, σε σύγκριση με τη ριζική προστατεκτομή, η βραχυθεραπεία έχει μικρότερο ποσοστό ακράτεια ούρων, αλλά δεν είναι ανύπαρκτο, καθώς στα guidelines γράφονται ότι η ακράτεια μετά από βραχυθεραπεία και μάλιστα η επιτακτικού τύπου ακράτεια μπορεί να είναι από 0 αλλά έως και 19% των αρρώστων. Προφανώς ανάλογα με το κέντρο στο οποίο γίνεται. Όσον αφορά την επίσκεψη ούρων, κυμαίνεται από 1,5 έως 22%. Και μάλιστα το 8,7% από αυτούς τους αρρώστους θα χρειαστεί να χειρουργηθεί, να κάνει διουρητική προστατεκτομή για να αντιμετωπιστεί αυτή η επίσκεψη. Και μάλιστα αυτή η επέμβαση δεν μπορεί να γίνει άμεσα, πρέπει να γίνει μετά από ένα χρόνο από τη βραχυθεραπεία. Καθότι υπάρχουν τα σίτς τα οποία επέμβουν τη θεραπεία τους. Άρα λοιπόν ένα χρόνο άρρωστος με καθυστήρα. Η αισθητική δυσλειτουργία μετά τη βραχυθεραπεία. Η αισθητική δυσλειτουργία έχει μεγαλύτερη συχνότητα σε ασθενείς με ριζική. Όμως και οι άρρωστοι με βραχυθεραπεία έχουν αισθητική δυσλειτουργία, που μπορεί να είναι 15-30%, αλλά αυτή η αισθητική δυσλειτουργία είναι προϊούσα και στην τριετία με πενταετία μπορεί να φτάσει μέχρι και στο 40%. Μια συγκριτική μελέτη του 2005, σε περίπου 1.000 αρρώστους, βραχυθεραπεία έναντι ριζικής προστατεκτομής, φαίνεται ότι οι ασθενείς μετά από ριζική είχαν μικρότερο επηρεασμό της ποιότητας της ζωής τους σε σχέση με την ομάδα της βραχυθεραπείας.
Στο συγκεκριμένο τώρα ασθενή, πόσο σίγουροι είμαστε ότι ο καρκίνος του είναι εντοπισμένος? 4 κίνδυνοι διδυθυμένοι, κατάληψη 3% κυλίδρων, Gleason score 7. Από τα guidelines ξέρουμε ότι σε ασθενείς με Gleason score 6, τάφε ένα σε, έχουμε εξοκαψική νόσο 8,3% και μεγαλύτερο Gleason score στο 24%. Άρα μια συνολική υποσταδιοποίηση νόσου στο 3% των άρρωστων. Στο συγκεκριμένο άρρωστο, με βάση τους προγνωστικούς πίνακες του Πάρτιν, έχει μια πιθανότητα η νόσος να εντοπίζεται στο όργανο μόνο 59%. Βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος άρρωστος έχει μια πιθανότητα 32% να έχει εξωπροστατική νόσο, έχει 8% πιθανότητα να έχει διήθηση σπερματοδόχων και μόλις 1% διήθηση λεμφαδένων. Εάν μάλιστα χειρουργηθεί, με βάση τους πίνακες του Χάν, έχει μια πιθανότητα βιοχημικής υποτροπής στη δεκαετία 10%. Άρα, με βάση αυτούς τους προγνωστικούς, δυσκολευόμαστε να προτείνουμε στο συγκεκριμένο ασθενή πάλι βραχυθεραπεία. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2006, φαίνεται ότι σε αρρώστους με PSA κάτω από 10 και Gleason score μέχρι 7, αναφέρονται διηθυμένοι λεμφαδένες σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 25%. Άρα λοιπόν, βλέπουμε μια άλλη δημοσιευμένη μελέτη το 2009 που ρώτησαν ουρολόγους, 3.200 ουρολόγους, τι θα διάλεγαν για τον εαυτό τους. Βλέπουμε ότι το 62% θα προτιμούσε να κάνει ριζική σε χαμηλού ρίσκου, 90% σε μεσαίου ρίσκου, όπως είναι ο δικός μας άρρωστος, και 77% ριζική σε υψηλού ρίσκου καρκίνους. Level of evidence. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ασθενή, η ριζική προστατεκτομή έχει level of evidence 1β, η δε βραχυθεραπεία έχει level of evidence 2β. Συμπέρασμα. Οι επιλογές της ριζικής προστατεκτομής έχουν μειωθεί. Εάν υπάρξουν, δεν είναι τραγικές και έχουν αναπτυχθεί συντηρητικές και χειρουργικές μέθοδοι για να τις αντιμετωπίσουμε, και η ριζική έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της στην πορεία των δεκαετιών. Ευχαριστώ.